επικύρωσαν την τελευταία πράξη μιας μεγάλης εθνικής υποχώρησης. Επικύρωσαν την τυπική ένταξη των Σκοπίων στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ολοκληρώνοντας έτσι μία πολιτική πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα, η οποία βρίσκεται απέναντι στο 70% της ελληνικής κοινωνίας. Το λέω αυτό διότι μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία κατά καιρούς έχει επικαλυστεί αμέσω δημοκρατικές διαδικασίες, όπως τα δημοψηφίσματα, και αισθάνεται πάντα ότι πρέπει να εκπροσωπεί τη φωνή του λαού, βρέθηκε απέναντι στο λαό σε αυτή τη συγκυρία. Και δεν βρέθηκε μόνο απέναντι στο λαό της Μακεδονίας. Βρέθηκε απέναντι σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Και στην Κρήτη, στο δικό μου τόπο, η αντίδραση στη Συμφωνία των Βρεσπών ήταν εξίσου έντονη με την αντίδραση στη Μακεδονία. Ο κ. Τσίπρας από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να δώσει λύση στο ζήτημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι γραμμάτια είχε αναλάβει να εξοφλήσει. Και δεν ξέρω ο ίδιος τι πιστεύει ότι μπορεί να, όσο πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να ωφεληθεί από μια τέτοια πρωτοβουλία. Η αλήθεια όμως, φίλες και φίλοι, είναι δυστυχώς πολύ σκληρή για τη χώρα μας. Ο κύριος Τσίπρας πήρε αποστάσεις από μια εθνική πολιτική στο ζήτημα της γειτονικής χώρας, η οποία πηγαίνει πίσω πολλές δεκαετίες. Για να το πω πολύ απλά, ο κύριος Τσίπρας είπε ναι, εκεί που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είχαν πει όχι.